Ας ξεκινήσουμε με το πρώτο μας θέμα, όπου παρουσιάζουμε τον Ευρωβουλευτή του Δημοκρατικού Συναγερμού, κ. Λουκά Φουρλά, ο οποίος βρίσκεται στην Κύπρο. Ο κ. Φουρλάς, με την έντονη δράση του στο Ευρωκοινοβούλιο, προωθεί σημαντικές προτάσεις για την Κύπρο, αλλά και για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα προβλήματα της υγείας. Επίσης, μίλησε για το επάγγελμα του δημοσιογράφου, το οποίο ασκούσε για πολλά χρόνια με μεγάλη επιτυχία ως παρουσιαστής των ειδήσεων και γνωστών τηλεοπτικών εκπομπών. Στο βίντεο που ακολουθεί θα σας παρουσιάσουμε ένα απόσπασμα από αυτή την ενδιαφέρουσα συνέντευξη που έδωσε στη συνεργάτη μας, Ελευθερία Σοφρονίου. Σας καλωσορίσαμε, κύριε Φουρλά, εδώ στην εκπομπή μας. Χαίρομαι που είμαι μαζί σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Είναι με πολύ μεγάλη χαρά που απευθύνομαι στους φίλους Έλληνες και Κύπριους της Βρετανίας. Είναι δική μου η τιμή και σας ευχαριστώ. Μαζί θα έχουμε την ευκαιρία να ανοιχνεύσουμε και να εξερευνήσουμε, να πούμε κάποια λόγια για δύο επαγγέλματα. Για το επάγγελμα της δημοσιογραφίας και του Ευρωβουλευτή του πολιτικού, γιατί η εκπομπή μας λέγεται «Διαλέγω καριέρα» και προσανατολίζεται προς νέους ανθρώπους που θέλουν να ακολουθήσουν κάποιες επαγγελματικές πορείες. Εσείς έχετε δύο πετυχημένους δρόμους. Ήσασταν και πολύ πετυχημένος παρουσιαστής τηλεοπτικών ειδήσεων και εκπομπών. Πότε μπήκε το μικρόβιο της δημοσιογραφίας σαν άνθρωπο στην προσωπικότητά σας? Να πω ότι είχα σπουδάσει οικονομικά στην Θεσσαλονίκη και παράλληλα έκανα και δημοσιογραφία με τις σπουδές μου. Όταν ήρθα στην Κύπρο έγιναν πάρα πολύ ξαφνικά όλα και δεν μπορώ να πω ούτε καν να συνειδητοποιήσω πώς σχηματίστηκε και οριοθετήθηκε η καριέρα μου. Υπό την άποψη ότι έφτασα Πέμπτη στην Κύπρο μετά τις σπουδές και Παρασκευή είδα μια αγγελία στην εφημερίδα που έλεγε ότι ζητούν οικονομικούς συντάκτες στο τηλεοπτικό σταθμό ο Λόγος τότε. Ήταν Λόγος, σήμερα είναι Μέγα. Έκανα αίτηση και το Σάββατο βρέθηκα στην Λευκοσία να κάνω ένα interview για την θέση του οικονομικού συντάκτη. Όταν ξεκίνησα δειλά-δειλά να κάνω πρακτική, διότι έτσι ήταν το. Και νομίζω έτσι είναι και μέχρι σήμερα. Δηλαδή, κάνεις για ένα εξάμεινο πρακτική, και αν όλα πάνε καλά, τότε γίνεται η πρόσληψη. Αυτό το εξάμεινο ήταν πολύ δύσκολο, διότι έπρεπε να μένω Λεμεσό, να εργάζομαι Λευκοσία και να πηγαίνω έρχομαι σε πολύ ακατάστατες ώρες. Το άντεξα και όταν τελείωσε το εξάμεινο, διορίστηκα για πρώτη φορά, πήρα τη θέση του οικονομικού συντάκτη στην τηλεόραση του Λόγου. Και επειδή όλα γίνονται στη ζωή μας πολύ ξαφνικά και το σύμπαν όταν θέλει κάτι συνωμοτεί, λέει κάποιος, άκουσε τη φωνή μου στο διάδρομο ο διευθυντής του ραδιοφώνου. Και μου λέει: «Η φωνή σου είναι ραδιοφωνική και θέλω να έρθει στο ραδιόφωνο του Λόγου». Και ξεκίνησε η καριέρα μου στο ραδιόφωνο του Λόγου ως δημοσιογράφος, συντάκτης και εκφωνητής των δελτίων ειδήσεων. Και έτσι σιγά σιγά ξεκίνησε να απλώνεται μπροστά μου η καριέρα του ραδιοφωνικού συντάκτη. Σιγά σιγά έρθει η τηλεόραση, πολύ ξαφνικά έρθει η τηλεόραση στη ζωή μου. Δηλαδή, αν θυμάμαι καλά, είχε αρρωστήσει ένας συνάδελφος που έλεγε το τηλεοπτικό δελτίο ειδήσεων ένα βράδυ. Μου φώναξε ο διευθυντής ειδήσεων και μου λέει: «Απόψε, Λουκά, θα κάνεις το δελτίο ειδήσεων στην τηλεόραση». Και λέω και εγώ: «Πώς το κάνω το δελτίο ειδήσεων στην τηλεόραση? Δεν έχω ξανακάνει». Και μου λέει: «Φοράς ένα κοστούμι και τα λες όπως το λες στο ραδιόφωνο, απλώς κοιτάς στην κάμερα». Ναι. Έτσι κάπως ξεκίνησε η καριέρα μου τηλεοπτική, η οποία κράτησε για 23 χρόνια. Και είναι πάντα είσαι σαν δημοσιογράφος της πρώτης γραμμής. Ναι, αυτό ήταν επιλογή δική μου. Ήταν διότι θεωρούσα, και αυτό αν θέλεις, επειδή απευθυνόμαστε σε νέους ανθρώπους οι οποίοι τώρα ψάχνουν την καριέρα τους και προσπαθούν να κάνουν τα πρώτα επαγγελματικά τους βήματα, για να πετύχεις κάπου πρέπει να το αγαπάς. Αν δεν το αγαπάς, ό,τι και να κάνεις δεν θα το πετύχεις ποτέ σου. Και επειδή η δημοσιογραφία είναι δύσκολο επάγγελμα, υπό την άποψη ότι απαιτεί πάρα πολύ μεγάλη αφοσίωση, πάρα πολλές ώρες δουλειάς, οι οποίες αποδίδουν για 10 ολόκληρες ώρες, μπορεί να κάνεις ένα ρεπορτάζ που να είναι 2 λεπτά. Και αυτό το ρεπορτάζ, την ώρα που θα βγει στον αέρα, να αλλάξουν τα δεδομένα και θα πρέπει να κάνεις άλλο ρεπορτάζ εκείνη τη στιγμή. Τα ξέρετε καλά εσείς που είστε στην τηλεόραση και συνάδελφοι. Άρα η δημοσιογραφία και το ρεπορτάζ είναι μια συνεχής προσπάθεια και δεν σταματά ποτέ. Δεν κοιμάται ο δημοσιογράφος, δεν ξεκουράζεται. Οι ειδήσεις τρέχουν 24 ώρες και 24 ώρες. Και όπως λένε χαρακτηριστικά, όταν λες καληνύχτα και τελείωσε το δελτίο ειδήσεων, ξεκινά το επόμενο δελτίο ειδήσεων. Άρα είναι κάτι το οποίο θέλει μεγάλη αφοσίωση
μεγάλη προσπάθεια, αλλά σου το ανταποδίδει πίσω στο πολλαπλάσιο. Διότι όταν είσαι δημοσιογράφος και πετύχεις και το αγαπάς, η δημοσιογραφία σου προσφέρει δρόμους που δεν μπορεί να σου προσφέρει κανένα άλλο επάγγελμα. Μαθαίνεις νέους κόσμους, νέους ανθρώπους, πηγαίνεις σε χώρες. Καθημερινά δεν πας σε ένα γραφείο να κάτσεις και να κάνεις τα ίδια πράγματα που κάνεις χθες. Καθημερινά είναι καινούργια πράγματα, καινούργιες προκλήσεις. Η δημοσιογραφία για μένα δεν είναι επάγγελμα, είναι λειτουργήμα, είναι στάση ζωής και οι δημοσιογράφοι είμαστε έτσι μια άλλη κάστα ανθρώπων με τους δικούς μας όρους και προϋποθέσεις. Είναι πολύ ωραία τα λόγια που λέγεται και περιγράφεται το επάγγελμα της δημοσιογραφίας με έναν τρόπο πολύ συναρπαστικό. Ότι είναι μια περιπέτεια. Κάθε μέρα ανοίγονται μπροστά σου καινούργιοι δρόμοι. Και δύσκολη περιπέτεια. Και όμορφη περιπέτεια και δύσκολη περιπέτεια. Και κάποιος που θέλει να τα ακολουθήσει θα πρέπει να είναι έτοιμος και για τα δύο. Γνωρίσατε καλούς ανθρώπους στο επάγγελμα της δημοσιογραφίας που στήριξαν τα όνειρά σας, στήριξαν τις προσδοκίες σας? Θέλω να πω κάτι, το οποίο ακούω πάρα πολλές φορές από νέους ανθρώπους. Μα θα πετύχω, μα είναι δύσκολος ο χώρος, μα είναι ανταγωνιστικός ο χώρος. Ναι, είναι ανταγωνιστικός ο χώρος, αλλά πέστε μου ένα χώρο σήμερα που δεν είναι ανταγωνιστικός. Υπάρχουν και καλοί άνθρωποι και κακοί άνθρωποι παντού σε όλα τα επαγγέλματα. Υπάρχουν και αυτοί που θα σε βοηθήσουν και αυτοί που δεν θα σε βοηθήσουν. Και αυτό που λέω πάντα σε έναν νέο άνθρωπο είναι να εμπιστεύεσαι πρώτα τον εαυτό σου, τις δικές σου δυνάμεις και αν είσαι καλός και αφοσιωμένος, αυτό το πράγμα θα ανοιχθεί. Όσες δυσκολίες να βρεις στον δρόμο σου, όσα εμπόδια και να προβάλλουν κάποιοι, που ενδεχομένως να ζηλέψουν, να θεωρήσουν ότι είσαι ανταγωνιστικός και θα τους πας στην θέση κλπ. Αν είσαι καλός, θα πετύχεις. Και αν είσαι αφοσιωμένος, πάλι θα πετύχεις. Εγώ συνάντησα πάρα πολύ καλούς ανθρώπους και δασκάλους στη δημοσιογραφία. Θέλω να θυμηθώ τον Κατσαμπά, τον Αίμνηστο Κατσαμπά, ο οποίος για χρόνια ήταν στο Φιλελεύθερο από τις παλιές πένες της δημοσιογραφίας. Ο Άγγελος Γαβριήλ, ο Πάμπος ο Κασκάνης, ο Γιώργος ο Κασκάνης, οι άνθρωποι οι οποίοι ήταν κοντά μου και μου δίδαξαν τα πρώτα μαθήματα της δημοσιογραφίας και της τηλεοπτικής δημοσιογραφίας. Και χαίρομαι πάρα πολύ διότι είχα και εγώ την ευκαιρία να μεταδώσω αυτά τα πράγματα που είχα μάθει και σε νέους συναδέλφους που ήρθαν μετά στον χώρο μας. Και θεωρώ ότι αν κάποιος θεωρείται πετυχημένος δημοσιογράφος, είναι αυτός που καταφέρνει να έχει στο πόδι του πετυχημένους συναδέλφους. Αν το καταφέρει κάποιος αυτό, νομίζω ότι είχε πετύχει την αποστολή και το στόχο του. Είναι πολύ όμορφο που μιλάτε με τόση αγάπη για τους νέους εκολαπτώμενους δημοσιογράφους και είστε εκεί στη διάθεσή σας να τους βοηθήσετε. Όμως, μπορώ να πω ότι πολλοί νέοι λένε ότι το επάγγελμα της δημοσιογραφίας είναι πολύ ανταγωνιστικό, γιατί παίζονται συμφέροντα, υπάρχουν άνθρωποι που ίσως ζηλέψουν, αλλά υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να πάρουν αυτή τη θέση. Έχω ακούσει ότι ο χώρος της δημοσιογραφίας είναι πολύ μικρός, η πίτα είναι πολύ μικρή και είναι πολύ δύσκολο να ξεχωρίσουν πολλοί. Κάθε χρόνο βγαίνουν καινούργιοι απόφοιτοι, συνεπώς, ο ανταγωνισμός μεγαλώνει. Όμως, άμα υπάρχει αγάπη, όλοι θα συγχωρούν. Έτσι. Να σας πω ότι όταν πάω σε πανεπιστήμια να μιλήσω σε νέους συναδέλφους της σχολής δημοσιογραφίας, αυτό μου λένε πάρα πολύ συχνά οι νέοι φίλοι μου. Δηλαδή, κύριε Φουλά, είναι δύσκολο να πετύχουμε όλοι μας, πώς θα πετύχουμε, είναι δύσκολο ο χώρος κλπ. Και η απάντηση μου είναι πάρα πολύ απλή. Αφού πέτυχα εγώ, γιατί δεν πετύχετε εσείς? Εγώ δεν είχα ούτε πλάτες, ούτε από τζάκι που ερχόμουν, ούτε από πλούσια οικογένεια. Το λέω πάρα πολύ συχνά και γελάνε οι φίλοι μου όταν τους το λέω. Όταν ήρθα στη Λευκοσία για να πάω στο πρώτο μου interview στο Λόγο, πήρα ένα αυτοκίνητο, ένα Volkswagen κατσαριδάκι παλιό, το οποίο κάηκε στη διαδρομή στο ανίχρωμο της Κακορατζάς, για όσους ξέρουν τη διαδρομή προς τη Λευκοσία. Και ήρθα με ότο στο στη Λευκοσία για να συνεχίσω να κάνω το πρώτο interview. Δεν ήξερα κανένα. Και δούλευα το βράδυ σε μπαρ ως μπάρμα για να μπορώ να ζήσω και να αντέξω τους πρώτους 6 μήνες και το πρωί ήμουν στο λόγο, στο καθήκον μου, διότι έβαλα σκοπό να πετύχω. Αν λοιπόν εγώ που δεν είχα καμία πλάτη και κανένα με στήριξη, πέτυχα, οποιοδήποτε έχει θέληση και αγαπά αυτό που κάνει θα μπορεί να πετύχει. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να ξέρουν όλοι. Και δεν υπάρχει κάποιος να μπει στον δρόμο σας όταν είστε καλοί στη δουλειά σας. Θα σας κόψω τον δρόμο μια φορά, δύο φορές, άντε τρεις φορές. Στο τέλος της ημέρας, αυτό που θα μείνει εκτός του δρόμου θα είναι ο ίδιος και εσείς θα προχωρήσετε, φτάνει να αγαπάτε, επαναλαμβάνω αυτό που κάνετε.
Και όπως μου είπε και ένας πολύ καλός φίλος συνάδελφος, κάθε μέρα τσιμεντώνεται η προσπάθεια. Δεν πρέπει να καταλείπουμε. Κάθε μέρα χτίζεις και δεν πρέπει να το αφήσεις αυτό. Και όταν σε χτυπάει κάποιος, διότι έλεγε ο παππούς μου ο Μαργαρίτης, την καρδιά που έχει καρύδια παράνε, όχι την καρδιά που δεν έχει καρύδια. Άρα, αν σε δουν ανταγωνιστικά και σε προσπαθήσουν να σε φοβήσουν, αυτό σημαίνει κάτι, ότι είσαι καλός και σε φοβούνται. Και αυτό να το ξέρει κάποιος νέος και να μην φοβάται κανέναν, να αποχωρήσει, να ελοπίσει τα όνειρά του και να μην ακούει κανέναν. Πολύ ωραία. Ένας δρόμος λοιπόν πετυχημένος που σας άνοιξε η δημοσιογραφία, θεωρείτε ότι είναι ο δρόμος του ευρωβουλευτή? Είναι το πώς η λεπτή γραμμή που χωρίζει τη δημοσιογραφία και το πολιτικό ρεπορτάζ από την πολιτική, νομίζω ότι είναι πολύ εύθραστη. Και κάποιος όταν, δηλαδή ακροβατούμε σε αυτή τη γραμμή κάποιοι που είμαστε στα όρια της πολιτικής, υπό την έννοια ότι ένας πολιτικός συντάκτης είναι ένα πολιτικοποιημένο άτομο που καθημερινά είναι στην πολιτική. Είναι από την απέναντι πλευρά της πολιτικής, από τους πολιτικούς, όχι της πολιτικής. Η δική μου εμπλοκή ήρθε εντελώς, αν θέλετε, ξαφνικά. Δεν ήταν κάτι το οποίο είχα επιδιώξει ή είχα προσχεδιάσει. Ήρθε η πρόταση για να είμαι αριστείνδη υποψήφιος από το πρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού. Και η έννοια του αριστείνδη υποψηφίου είναι ότι δεν είσαι κομματικός, είσαι ένας άνθρωπος που ζει στην κοινωνία και έχει προσφέρει κάποια πράγματα και σε φιλοξενεί το συγκεκριμένο κόμμα ως αριστείνδη υποψήφιο σε κάποιες εκλογές. Αποδέχτηκα την πρόταση διότι ήθελα προσωπικά να κερδίσω ένα θεσμικό βήμα να μπορώ να κάνω όλα αυτά που έκανα και στο παρελθόν, να βοηθώ τον άνθρωπο, να βοηθώ τα μωρά, να μαζεύω λεφτά για να βοηθήσω τον παιδοοικολογικό. Όλη αυτή μου η προσπάθεια ήθελα να αποκτήσει κάποιο θεσμικό βήμα και να μπορώ να τα κάνω σε μεγαλύτερο βαθμό. Γι' αυτό μπήκα στην πολιτική, υπό την έννοια ότι ήθελα να υπηρετήσω τον άνθρωπο από ένα άλλο πόστο από αυτό που τον υπηρετούσα στο παρελθόν.